Υπάρχει μια προσπάθεια που σκεφτήκανε πριν από πολλά χρόνια, εγώ τουλάχιστον τελευταία μπήκα στο παιχνίδι, έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει αυτό το σπουδαίο τόνος για την ιστορία της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια και σε αυτούς που το σκέφτηκαν και σε αυτούς που το ολοκλήρωσαν και σε αυτούς που βοήθησαν να ολοκληρωθεί. Λίγο θα δείτε ότι τα λίγα λόγια που θα πω θα υποκρύπτουν και ένα είδος παράπονου, γιατί εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτά τα μοναδικά ευρήματα του καθαρού και κάθε φορά κολλάει κάπου το πράγμα και δεν προχωρεί. Αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν και που έχουν γίνει στην Κρήτη στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου είναι κάτι ότι το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές έχουν συμβεί πριν από εκατομμύρια χρόνια και πριν από χιλιάδες χρόνια, αλλά δεν θα πάω τόσο μακριά. Περιορίζομαι να πω ότι η Κρήτη κάποτε δεν ήταν ενιαίο νησί, ήταν πάρα πολλά μικρά νησιά. Αργότερα, πριν από 4-5 εκατομμύρια χρόνια, είχε γίνει 4 μεγάλα νησιά με άλλα μικρότερα και τελικώς φτάνουμε στην τελευταία περίοδο, στα 1 εκατομμύριο χρόνια, όπου άρχισε να διαμορφώνεται το νησί της Κρήτης περίπου όπως είναι σήμερα. Στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Κρήτης υπήρχε ο κόλπος του Μεραμβέλου με το Λιβικό, επικοινωνούσαν μεταξύ. Και απόδειξη είναι ότι τα διάφορα πετρώματα που βρίσκομαι στην κορυφή έχουν απολιθώματα που μας δίνουν αυτή την ηλικία του Πλιοκένου και που είναι η πιο πρόσφατη ηλικία από απόψεως θαλασσίων αποθέσεων. Τέτοια πετρώματα υπάρχουν παραδείγματος χάρη πάνω από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου προς τη μεριά της Εθνικής Οδού, υπάρχουν κάτω προς το Καλό Χωριό, προς την Παχιάμου, το δρόμο που πάει προς την Ιερά Πέτρα. Το Καλό Χωριό έχει και ένα παλιό ηφαίστειο, το οποίο έχουμε μελετήσει πολύ παλιότερα, άρα υπάρχει περίπτωση κάποτε να ξαναδουλέψει, να ξανανοίξει, όχι τόσο. Είναι τόσο παλιό που δεν πρόκειται, αλλά εντάξει. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο Σάκης γινόταν λοιπόν έκταση του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Οι περιγραφές των περιηγητών και των κατοίκων, ιστορικές πηγές, λένε ότι ξοφούσαν τα ψάρια στη λίμνη, έβγαινε υδρόθιο από μέσα, και ότι είχε επικοινωνία με το ηφαίστειο, με την καλδέρα της Σαντορίνης. Δεν είναι τέτοιο. Η λίμνη του Αγίου Νικολάου είναι ένα καρστικό φαινόμενο. Η λέξη καρστ έχει σλαβική προέλευση και σημαίνει τσουκάλι, χύτρα. Αυτό λοιπόν, τι γίνεται στο εσωτερικό, όταν είναι ασβεστόλυθη όπως είναι εδώ πέρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, οι ασβεστόλυθοι διαβρώνονται εσωτερικά, γίνεται μια αντίδραση με το διοξείδιο του άνθρακα, διαβρώνονται, δημιουργείται το έγκυλο. Όταν η κορυφή από πάνω ελαττωθεί και γίνει πολύ λεπτή, τότε καταραίει η κορυφή και γίνεται αυτό το πράγμα. Παλιότερα δηλαδή είχε ξεκινήσει η λίμνη και ήταν ένα υπόγειο σπήλαιο. Στην πορεία η οροφή αυτών των πετρωμάτων αδυνάτησαν, υπήρξαν και τα ρήγματα, τα τεκτονικές διαταράξεις, κατέρευσε η οροφή και έγινε η λίμνη. Η λίμνη αυτή, οι αρχικές μετρήσεις από τον Σπράτ, τον Άβαρχο Σπράτ, του 1843, την είχαν στα 70-71 μέτρα. Τώρα η τελευταία που είχε γίνει από τον Μακαρίτη τον Βαρδινογιάννη, τον αξιωματικό του ναυτικού, ήταν στα 53 μέτρα. Αλλά εν τω μεταξύ είχαν πέσει και μπάζα και αυτοκίνητα και φορτηγά και κανόνια, ό,τι θες, έρχναν και οι Γερμανοί και όλοι και οι Ιταλοί που έφυγαν. Και οι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή έχει διασωθεί η λίμνη, το βάθος παραμένει μεγάλο, όμως δεν οξυγονώνεται και μία από τις μελλοντικές δραστηριότητες, ήδη είχε αρχίσει ο Δήμος να το κάνει, είναι η ανανέωση και η οξυγόνωση των υδάτων της λίμνης. Ο Αδωσίδης Παθσάς ξεκίνησε, αλλά οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν τη συνένωση της λίμνης με τη θάλασσα, έφτιαξαν και τη γέφυρα. Παρ' όλα αυτά, στο δυτικότατο άκρο της λίμνης, εκεί που είναι οι Καλαμιές και που πάνε οι Χήνες,
το νερό που έχουμε αναλύσει είναι σχεδόν γλυκό αυτό που, που βγαίνει στην περιοχή και απόδειξε ότι παλιότερα η στάθμη της δίνης ήταν υψηλότερη, είναι η παλιά γραμμή που υπάρχει γύρω-γύρω από τη δίνη και προπάνω στους Ασβεστολίθους, βλέπετε αυτή την παλιά γραμμή. Η λίμνη έχει δημιουργηθεί, η καστικοποίηση δηλαδή που έλαβε χώρα και ήταν αυτό το υπόγειο σπήλαιο, ήταν κατά μήκος τεκτονικών γραμμών, δηλαδή διαρρήξεων και ρηγμάτων που υπήρξαν στο παρελθόν και που στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου ανανεώνονται και ορισμένα από αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Αυτό το διαπιστώσαμε επίσης γιατί μετρήσαμε τα ρήγματα γύρω-γύρω από τη λίμνη και τα ρήγματα κατά μήκος όλης της ακτής του Αγίου Νικολάου, φτάνοντας μέχρι κάτω στο Καλό Χωριό και φτάνοντας πάνω μέχρι την Ελούντα και το νησί του Αγίου Σπάντας. Έτσι, αυτή η σύγκριση μας έδωσε ότι η διαμόρφωση, η μορφολογική της ακτής με τη διαμόρφωση, η μορφολογική του εσωτερικού είναι σχεδόν ακολουθεί τις διαρρήξεις που είναι δύο συστήματα τα ρήγματα. Το ένα είναι βόρειο-δυτικό, νότιο-ανατολικό και το άλλο είναι ανατολή-δύση. Κατά μήκος αυτών των διαρρήξεων και των τεκτονικών γραμμών συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Ακόμα και οι σεισμοί σήμερα, οι οποίοι άλλοτε έχουν επίκεντρο στο κόλπο του Μεραμβέλ, άλλοτε είναι στην Ξηρά και παρακαλούμε να είναι στη θάλασσα μέσα, διότι τα σεισμικά κύματα αποσβαίνονται και έτσι δεν προκαλούν ζημιές. Πάει λοιπόν το θέμα λίμνη όσον αφορά τη γεωλογία και το οποίο το έχουμε μέσα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η όλη μορφολογία της περιοχής σε σχέση και με τα κλιματολογικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι έχουμε αλλαγές τα τελευταία χρόνια, κλιματικές αλλαγές, δίνουν ένα τοπίο και μια βλάστηση, μια φλωρίδα και μια παγίδα η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι μοναδική.